Η συζήτηση αυτές τις μέρες και στις Επιτροπές και στη Βουλή αποδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων όσων συμπλέουν με αυτή, των υπολείπων κομμάτων, να θολώσουν το πραγματικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Γιατί το νομοσχέδιο δεν έρχεται να λύσει τη ρύθμιση των προσωπικών σχέσεων στη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, όπως κατά κόρον υποστηρίζεται και στα κανάλια και εμέσως εδώ. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν έρχεται να λύσει απαράδεκτες διακρίσεις που βιώνουν οι άνθρωποι με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων, απομόνωσης και αποξένωσης. Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλων των υπόλοιπων που στηρίζουν έτσι ή αλλιώς αυτή την πολιτική, έχετε ανοίξει τον ασκό του αιώλου για να ακούγονται απαράδεκτες, ομοφοβικές απόψεις και ρατσιστικές αντιλήψεις μέσα και έξω από τη Βουλή, τις οποίες το ΚΚΕ καταγγέλει όχι μόνο σήμερα αλλά πάντα. Τις αντιπαλεύουμε όμως στην πράξη, μέσα στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές και τα σχολεία. Αξιοποιείται με αλφαγιώτα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να δημιουργηθούν κάλπικες διαχωριστικές γραμμές περί προόδου και συντήρησης. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθείτε να βαφτίσετε τη συντήρηση, την αντιδραστικοποίηση, ακραία θα λέγε κανένας, της καπιταλιστικής κοινωνίας ως πρόοδο. Θέλετε να αντίσετε με προοδευτικό μανδύα την αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει κάθε κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση και αλλού. Και βέβαια έχετε συνέτερους. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά που μιλάνε τώρα τάχα για σύμπλευση κουκουέ με ακροδεξιές. Ποιοι? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Καμενού. Εσείς κυβερνήσατε 5 χρόνια με ακροδεξιούς. Και μας λέτε τέτοια τώρα. Εσείς ψηφίσατε, και εσείς και το ΠΑΣΟΚ περισσότερο, το μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το 70% του ΠΑΣΟΚ. Κομβικά νομοσχέδια που έχουν να κάνουν συνολικά με τα προβλήματα τα λαϊκά. Και μας μιλάτε τώρα για τέτοια, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αφετηρία του ΚΚΕ είναι ακριβώς απέναντι. Η δικιά σας ταυτίζεται με αυτούς από άλλους δρόμους και θα το πω και παρακάτω. Και βέβαια έχετε βγει τώρα έλεος όλοι σας και έχετε να ξεπλύνετε την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που φτάνει μέχρι την εμπαραβατοποίηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Αλήθεια ή ψέματα? Θα πούμε. Ονομάζεται πρόοδο ότι τι πράγμα, ότι όλα πουλούνται και αγοράζονται. Έτσι είναι στον καπιταλισμό. Ακόμα όμως και η διαδικασία της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας. Αυτά υποστηρίζεται. Την καπιταλιστική βαρβαρότητα που προωθείται στη σύγχρονη εποχή από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και ρωτάμε, λέμε, ξέρετε ότι τα παιδιά στη διατεκνοθεσία στις δομές παιδικής προστασίας στην Ελλάδα είναι ελάχιστα. Και οι αιτήσεις από ζευγάρια ή μεμονωμένους ανθρώπους είναι χιλιάδες. Άρα, ο νόμος, το όνομα μάλιστα της ισότητας στην κοινή τεκνοθεσία, ανοίγει παραπέρα το δρόμο για την εμπεραγματοποίηση της τεκνοποίησης μέσω της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και θα συμπλήρωνα και της αγοραπολισίας. Γιατί πού θα τα βρείτε τα παιδιά, αφού δεν υπάρχουν? Πού θα βρεθούν? Με το άρθρο 11 αναγνωρίζεται τη γονική σχέση που έγινε στο εξωτερικό, που στην πράξη σημαίνει αναγνώριση της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Μη μας πείτε ότι είναι από αλτρουισμό. Και εσείς τώρα αναγνωρίζετε το υποτιθέμενο δικαίωμα, εντός εισαγωγικών το δικαίωμα, πλούσιων ζευγαριών και ξαναλέω πλούσιων ζευγαριών να πηγαίνουν στο εξωτερικό να νοικιάζουν μήτρες γυναικών και να έρχονται στην Ελλάδα και να αναγνωρίζονται ως γονείς. Να νοικιάζουν μήτρες γυναικών. Η αθλειότητα, όχι της φιλοσοφίας, αλλά η αθλειότητα του συστήματος. Ποιος αλήθεια έχει να διαθέσει 80.000 ή 100.000 δολάρια
Γιατί τόσο κοστίζει η διαδικασία της παρένθετης στο εξωτερικό την ώρα που 3 στους 10 εργαζόμενους έχουν μισθό περίπου στα 800 ευρώ μεικτά. Ποια είναι η πρόοδος σε αυτή την ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευσης της γυναίκας? Black Friday Sell. Αφήσα. Εκπτώσεις στην αναπαραγωγή. Εκπτώσεις 3,5%. Τρέξτε να προλάβετε. Δεν θέλω να τη δείξω. Απλά θα την καταθέσω στα πρακτικά για να υπάρχει. Και αυτό γίνεται το 21. Σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα, παρακαλώ. Πάτε τη. Δεν θέλω να τη δείξω από σεβασμό σε άλλα πράγματα. Τώρα λοιπόν, είναι πρόοδος αυτή? Αυτή την πρόοδο υποστηρίζετε? Και μας κουνάτε και το δάχτυλο μερικές φορές. Δηλαδή τι, περάστε, πουλάμε παιδιά, πουλάμε μήτρες, πουλάμε οτιδήποτε? Αυτά είναι η πρόοδος το 2021. Και βέβαια, ξαναλέω ότι το σώμα της γυναίκας γίνεται εμπόρευμα προς εκμετάλλευση και η ίδια ζωντανή μηχανή αναπαραγωγής παιδιών. Αυτό είναι ο μεσαίωνας. Και δεν θέλω να πω παραδείγματα. Αυτό είναι ο μεσαίωνας, κυρία Χριστίδου, που μας εγκαλείτε εμάς. Όχι, στο μεσαίωνα εσείς είσαστε. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Και ξέρουμε πως πρέπει η επιστήμη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και όχι τα κέρδη αυτών που την ελέγχουν. Λέτε ψέματα ότι υπάρχει ένας νόμος για την παρένθετη ως αποκλειστικά αλτρουιστική πράξη. Δεν ξέρω. Επί τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχετε φέρει και τις στήριξαν και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, σήμερα Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και άλλοι, άνοιξε ο δρόμος για να αναπτυχθεί, έτσι λέγατε, ακούστε, να αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο ιατρικός αναπαραγωγικός τουρισμός. Και μας λέτε για πρόοδο? Να αναπτυχθεί, και τα ψηφίσατε και οι υπόλοιποι. Εμείς καταψηφίσαμε και για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Αλήθεια, πόσο αλτρουιστική, τα ακούει καμιά και βγαίνει από τα ρούχα του, είναι η ταρίφα των 20.000 ευρώ για την παρένθετη που θέσπισε ο νόμος του 2022 της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που ονομάζει αποζημίωση το χρηματικό κίνητρο? Κύριε Σκέρτσο, αυτό είναι αλτρουισμός. Άλλο πράγμα, η αδερφή κάποιας που δεν μπορεί, η μάνα της ίσως, μετά από μια ολόκληρη διαδικασία. Αλλά αυτό εδώ, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά βαριά λέξη, έχει σχέση με αλτρουισμό? Ενίκιο για να κάνουμε παιδί? Ή δεν έχετε δει πώς κάνετε τους αθώους, αλήθεια? Τις αγγελίες που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στο διαδίκτυο, ακόμα και έξω από πανεπιστήμια, που καλούν νέες κοπέλες να γίνουν παρένθετες ή δότριες οαρίων με αμοιβή κάμποσα χιλιάρικα. Δεν τα ξέρετε αυτά? Γιατί δεν τα κόβει το διαδίκτυο αυτά? Αλλά ξέρει να κόβει. Όταν μιλάει κανένας για το δίκαιο της Παλαιστίνης και για άλλους, ξέρει να τα βγάζει έξω και από το Facebook. Αυτά δεν τα έχετε δει εσείς? Μόνο εμείς τα βλέπουμε. Και σας εγκαλεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είστε, και είναι αριστερά, δεν είστε τολμηροί όσο εκείνη, στο όνομα της ισότητας και της μη διάκρισης, να επεκταθεί και στην Ελλάδα η εμπορική μητρότητα και για τους άντρες, τα ομόφυλα ζευγάρια αντρών. Γιατί πώς αλλιώς όμως θα ικανοποιηθούν οι μεγαλοκλινικάρχες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που βλέπουν αύξηση των κερδών τους και από την αντίστοιχη πελατεία από το εξωτερικό? Εδώ υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Σας έδειξα την αθλειότητα της Ουκρανίας του Ζελένσκι, που τον χειροκροτήσατε όλοι εδώ μέσα, εκτός από το ΚΚΕ, που βγάζει και λέει εκπτώσεις στην αναπαραγωγή, εκπτώσεις στην εγκυμοσύνη, όπως λέτε, να το πούμε και έτσι, η οποία πουλιέται και αγοράζεται. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, όπου η αθλειότητα δεν έχει τέλος. Η σαπίλα
ενός ολόκληρου συστήματος που όλα τα βάζει στον τζόγο του κέρδους. Και μη μας πείτε ότι δεν ξέρετε ότι αυτός ο τομέας έχει κέρδη το 22-14 δις δολάρια. Αλτρουισμός, κύριε Σκέρτσο, φοβερός. 14 δις δολάρια, κέρδη, καθαρά. Αυτό είναι ο αλτρουισμός της αναπαραγωγής του ανθρώπου, των δικαιωμάτων. Πληρώνεις και βγάζεις αυτά τα κέρδη. Ποιος τα κερδίζει, ποιος την πληρώνει, με τι όρους ξεπουλούνται οι γυναίκες που είναι σε άσχημη κατάσταση, με τι όρους, ακόμα και ιατρικούς, όπως είχε πει η κυρία Ελληνού, και θέλω να το επικαλεστώ. Δεν είναι μόνο τα άλλα προβλήματα, αλλά είναι και τα προβλήματα τα ιατρικά. Είναι και η άλλη όψη του νομίσματος, αυτή είναι, του πατρίς θρησκεία, οικογένεια, της πυρηνικής οικογένειας που υπερασπίζεστε και έχετε και άλοθη από άλλους, από τη μεριά της ακροδεξιάς, όπως λέτε, για να στήσετε κάλπικες διαχωριστικές γραμμές. Τι θέλετε να κρύψετε? Και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρει και ο λαός. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα υπερασπίζονται το καπιταλιστικό σύστημα. Όπου στο καπιταλιστικό σύστημα δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι εμπόρευμα. Τίποτα. Και όσα κατακτήθηκαν με σκληρή πάλη των λαών, με αιματηρούς αγώνες, με την ύπαρξη του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, παίρνονται κάθε μέρα, πάρθηκαν και παίρνονται γρήγορα, γρήγορα πίσω. Αυτό θέλετε να κρύψετε όλοι σας. Οχυρωμένοι πίσω από το ονομαζόμενο ατομικό δικαίωμα. Και μάλιστα, κύριε Σκέτσο, θα μου επιτρέψετε, επειδή είστε υπουργός, δεν είναι θέμα προσωπικό, εμφανίζεστε θεματοφύλακες των δικαιωμάτων, ότι εσείς υπερασπίζεστε τα δικαιώματα όχι μόνο της πλειοψηφίας, αλλά και της μειοψηφίας που μπορεί να υπάρχει και ακόμα και του ενός. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν, πού ζείτε? Μιλήσατε πολύ για αγάπη και μιλάνε πολύ αγάπη, φροντίδα κλπ. Σε ποιο κόσμο, αλήθεια? Σε ποιους απευθύνεστε? Στον παράδεισο είμαστε? Δεν μπορεί να επιβιώσει η λαϊκή οικογένεια? Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Δεν κάνει παιδιά γιατί δεν μπορεί να τα ταΐσει? Ότι οι παππούδες δίνουν από τη σύνταξη την πενιχρή στα εγγόνια? Σε αυτό και μας μιλάτε τώρα για αγάπη, δικαιώματα, ισοτιμία, ισότητα? Ποια ισότητα? Έναν κόσμο να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ εκατομμύρια για να ζήσει και οι άλλοι να ζουν στη χλυδή και να μην έχουν τι να τα κάνουν. Τζογάρετε λοιπόν τώρα στην αγωνία νέων ανθρώπων να κάνουν παιδί. Και την ίδια ώρα έχετε στερήσει κάθε δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στη στέγαση, στη μόρφωση, με 12 ώρα δύο άτομα. Πέστε μας εσείς για τον παραδεισένιο κόσμο σας και για το δικαίωμα της αγάπης. Ένα ζευγάρι με παιδιά με 2-12 ώρα που τα θεσμοθετήσατε και δεν τρέπεστε. Τον 21ο αιώνα, ενώ πριν από έναν αιώνα ήταν 8 ώρες δουλειά. Πώς θα φροντίσουν αυτά τα παιδιά? Ούτε παιδικούς σταθμούς έχετε που να μπορούν να τα καλύψουν. Όλα τα βάρη της ανατροφής στην οικογένεια, στους γονείς, για να αποποιηθείτε την κρατική ευθύνη, για να δώσετε το χρήμα στους λίγους που έχουν αμύθιτα πλούτη εκμεταλλευόμενοι τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής προστασίας, στήριξης των παιδιών, οικογένειας, είναι κόστος και δίνεται ψίχουλα όταν και αν δίνεται. Και επειδή βλέπω και την αρμόδια υπουργό, μη μας πείτε ότι παρέχετε κοινωνική προστασία. Συνολικά, αν το πείτε, θα βγείτε να πάτε στο Περιστέρι, θα βγείτε να πάτε στις λαϊκές γειτονιές, θα βγείτε να πάτε και να τους τα πείτε αυτά. Ότι εμείς σας στηρίζουμε παντού, δεν είναι προσωπικό το θέμα, το καταλαβαίνετε καλά. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν με το νομοσχέδιο βαφτίζεται συντήρηση αυτό που υπερασπίζεται το ΚΚΕ και με βάση αυτό το κριτήριο τοποθετείται. Υπονομεύεται την κοινωνική ανάγκη του παιδιού να έχει δεσμούς και να απολαμβάνει τη σχέση μητρότητας-πατρότητας που έχει αντικειμενική βάση, κοινωνική και βιολογική.
και όσοι προσπαθούν να βγάλουν το βιολογική είναι στο μεσαίωνα και πιο πριν ακόμα. Ότι υπάρχει διαλεκτική ενότητα και των δύο, που προκύπτει από τη συμπληρωματικότητα του άντρα και της γυναίκας στην τεκνοποίηση. Για να μην πάμε και πιο πέρα στις τεχνητές μήτρες. Τι άνθρωπους θα βγάλουν, αλήθεια? Τι άνθρωπους θα βγάλουν? Ακόμα δεν έχει απαντήσει η επιστήμη. Μπορεί ανθρωποειδή, Μέγκελε. Αυτό κάνετε θεσπίζοντας τον νόμο για τη διπλή ομόφυλη γονεϊκότητα, αποκλείοντας είτε την μητρότητα είτε την πατρότητα, κύριε Πρόεδρε, για να μην θεωρούν όσο δικαιούμαι θα το πάρω μια και εξούδου ξαναμιλώ. Δεν περιμένουμε βέβαια τίποτα διαφορετικό. Γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που αυτή ακολουθείτε ταυτίζει στην ουσία τους γονείς με τη φροντίδα. Σκέτο με τη φροντίδα. Αυτό είναι το όραμα. Αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έρχεται, εγώ το είπα και στην ένσταση αντισταγματικότητας, όπου αναγνωρίζεται η πολλαπλή γονεϊκότητα. Δηλαδή κατακερματισμός της γονικής μέρημνας. Για να μοιράζονται οι ευθύνες απέναντι στο παιδί σε περισσότερους φροντιστές. Με αγάπη. Πάντα. 6-7 θα είναι. Πέρα από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Γιατί υπάρχουν αντιθέσεις κλπ. 6-7 θα είναι ένα νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Είναι κατά αναλογία με το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι με αυτό. Αυτό είναι, αν το κάνει μια ελεύθερη μετάφραση κάποιος, εκτός αν δεν ξέρετε το τραγούδι, να το μάθετε. Είναι ένας εργάτης που δουλεύει, Ιταλός. Και τελικά, αντικειμενικά, και αυτός είναι ο στόχος, γιατί ο καπιταλισμός δεν έχει δισταγμούς πουθενά. Είναι αδίσταχτος. Αιματοκυλεί όλη την ανθρωπότητα, δολοφονεί εκατομμύρια ανθρώπους. Για ποιο λόγο? Για το κέρδος. Αυτό λοιπόν, επειδή βολεύει να μοιραστούν 5-6 γονείς για να μην πληρώνει τίποτα το κράτος. Τώρα για αγάπη πολύ μιλήσατε. Αρκετοί. Και εμείς βεβαίως. Η αγάπη είναι ανώτατο συνέστημα. Όμως για πέστε μας, για τη ζωή των παιδιών της Παλαιστίνης, τι έχετε να πείτε? Έχουν δολοφονηθεί κοντά στα 20.000 παιδιά και γυναίκες. Μέχρι τώρα. Από το σύμμαχό σας. Από το Ισραήλ. Και εσείς μιλάτε για αυτό άμυνα. Πότε βγήκατε να καταγγείλετε ένα έγκλημα? Ποια αγάπη για τα παιδιά μας λέτε? Ποια αγάπη για τα παιδιά μας λέτε? Δεν βλέπετε καθημερινά τι γίνεται? Να κουβαλάνε οι μανάδες νεκρά μωρά από τα μειευτήρια, από παντού. Ποια αγάπη μας λέτε για το σύγχρονο κόσμο σας? Όταν το ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέρα από τα υπόλοιπα, βομβάρδισε τη μειευτική κλινική του Βελιγραδίου. Και το έκανε για να δείξει ότι δεν διστάζουμε ούτε με τη μειευτική κλινική αν δεν παραδοθείτε. Αυτός είναι ο κόσμος σας. Αυτός είναι ο κόσμος σας. Για το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία που έχετε ρημάξει τα παιδιωτικά νοσοκομεία, τι έχετε να πείτε? Πηγαίνετε να δείτε τις ουρές, το τι γίνεται. Προσχολική αγωγή που αφήνεται κάθε χρόνο χιλιάδες βρέφη και νήπια. Εκεί δεν υπάρχει αγάπη. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Αν δεν έχεις πεθαρά η μάνα, αν δεν έχεις, αν δουλεύουν και αυτοί, πού θα πάνε όλα αυτά τα παιδιά? Για σχολεία ετοιμόρροπα, για ολόπληρη δωρεάν μόρφωση που την έχετε μετατρέψει σε πανάκριβο εμπόρευμα και τώρα ετοιμάζεστε με το καινούριο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μιλάτε για ισότητα? Αλήθεια? Ισότητα ο άλλος να πεθαίνει, να πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους οι γονείς όλα τα χρόνια, φροντιστήρια, άγχος, αγωνία για να μπει στο πανεπιστήμιο, να γράφει 18 και η βάση να είναι 18.500, να μένει έξω και ο άλλος να γράφει 10, αλλά με τον παρά μου δεν θέλω να πω, γιατί δεν κάνει την παροιμία. Πληρώνει και θα έχει και ισότιμο πτυχίο. Θα έχει και ισότιμο πτυχίο σε 3 χρόνια και πολλά άλλα. Αυτά θα τα πούμε. Για το δικαίωμά σας και για την ισότητα μέσα στον καπιταλισμό. Η μόνη ισότητα που αναγνωρίζεται είναι η ισότητα των πολλών στην εκμετάλλευση και καταπίεση. Εκεί όντως, εργατική τάξη, λαϊκά στρώματα είναι ίση στην εκμετάλλευση
Και το ιερό ατομικό δικαίωμα που υπερασπίζεστε είναι της ατομικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας του καπιταλιστικού κέρδους από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορρίπτει το νομοσχέδιο γιατί είναι βαθιά αντιδραστικό, αναρθολογικό. Κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, και μη μας δείχνετε τις έρευνες που γίνονται σε 50 και 60 παιδιά, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και επιστήμονες που στέκονται στο ύψος τους και βγήκαν και τις διέψευσαν ότι αυτές οι έρευνες είναι σε μικρό αριθμό και είναι, ουσιαστικά λένε ότι είναι κατά παραγγελία, και εμφάνισαν τελευταία έρευνα στη Σουηδία. Διαβάστε το, και ο κύριος Σκέρτσος την κατέθεσε αυτή. Γιατί, την ξεχάσατε ή δεν την ξέρετε? Την καταθέσατε στα πρακτικά? Θα την πάρω, να την ψάξω να δω. Εμείς το απορρίπτουμε λοιπόν. Και επίσης στρώνεται το έδαφος για μια θολή ρευστή αταξική ταυτότητα. Εμείς δεν χωρίζουμε τους εργαζόμενους, το λαό, την νεολαία, με βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το χρώμα, το έθνος, τη φυλή κλπ. Εμείς πιστεύουμε στην ταξική ενότητα. Όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μωαμεθανοί, είτε είναι ομοφιλόφιλοι, είτε ετερόφιλοι κλπ. Κλπ. Ποιο πρόβλημα έχουν? Την στιγνή εκμετάλλευση από το μεγάλο κεφάλαιο. Και ακριβώς και με αυτά που παρουσιάζεται σαν πρόοδο είναι για να εξυπηρετήσετε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα. Εμείς παλεύουμε για την πραγματική ταξική ενότητα, και μην πάτε να χτίσετε, δεν θα τα καταφέρετε, ψεύτικα τείχη με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Και τέλος, εμείς θα συνεχίσουμε. Μελετάμε πολλά χρόνια αυτά τα θέματα. Και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως και οι τοποθετήσεις μας, στηρίζονται και σε κοινωνικές και σε οικονομικές και σε επιστημονικές αναλύσεις. Και κανένα άλλο κόμμα δεν έχει βγάλει συγκροτημένη άποψη. Βγάλτε μας μια ανακοίνωση συγκροτημένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί όλα αυτά? Κανένα, παρά μόνο πιπιλίζουν διάφορα πράγματα. Εσείς λοιπόν, ώρα καλή. Και απευθύνομαι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, καλό ταξίδι με τους Αμερικάνους. Βρε, ξύπνησαν οι Αμερικάνοι το 2020 και ανέλησαν τον Έγκελς και έφτιαξαν όλα αυτά τα πράγματα? Πάτε εσείς με τους Αμερικάνους, με τον ΝΑΤΟ, με τον καπιταλισμό σήμερα που υπάρχει, αυτοί τα θέλουν. Ό,τι και να πείτε, δεν σας ξεπλένει. Αυτοί είναι οι συμμαχοί σας. Για μας, σύμμαχοί μας είναι ο λαός ο ίδιος, που παλεύει για μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει δικαιώματα για όλους και όχι την κυριαρχία των λίγων, την οποία αργά ή γρήγορα θα την ανατρέψουμε.